Κοιτάξτε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία είπε ο κ. Ζαχαριάδης προηγουμένως. Ξέχασε βέβαια να πει ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Το έχουμε δει μετά από τη μήνυση την οποία κατέθεσε εναντίον συναδέλφων σα δημοσιογράφων ο κ. Καμένος πριν από λίγο χρονικό διάστημα, όταν πήγαν να του συλλάβουν στην δουλειά του και να του ακολουθήσουν την διαδικασία η οποία προβλεπόταν εκ του νόμου. Αυτό είναι μία αντίληψη η οποία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Εμείς, ξέρετε, τα χρόνια της μεταπολίτευσης παλέψαμε πάρα πολύ για να καταφέρουμε η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται με επιχειρήματα και παρά το γεγονός ότι σε συγκεκριμένες περιόδους και η Νέα Δημοκρατία και τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ έχει επιλέξει έναν δρόμο ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου, εδώ πρέπει αυτό να το βγάλουμε από τη συζήτηση. Δικαιώνεται αυτό το οποίο λέει η Φόφη Γεννηματά και το επανέλαβε και χθες, ότι η χώρα πρέπει να πάει άμεσα σε εκλογές, διότι δεν αντέχει αυτή την πόλωση η οποία αφορά ίσονος σημασίας ζητήματα. Μάλιστα. Και το λέω αυτό διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ένας δημοσιογράφος επιλέγει να κυνηγήσει ένα πολιτικό πρόσωπο με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Από την άλλη όμως πρέπει εδώ να δούμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ανοίγει τους πληστηριασμούς και με τα μνημονιακά. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε όλα τα οικονομικά δεδομένα δεσμεύει τη χώρα μέχρι το 2060. Ανοίγει έχουμε μια ατζέντα, κυβέρνηση η οποία εδώ και πολύ καιρό λέει πολλά και πράττει ελάχιστα. Ναι. Υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα. Ρωτήσατε αν υπάρχει παροχολογία εκ μέρους κυβέρνησης. Εδώ το 2015 που ήταν δεδομένο ότι ο κ. Τσίπρας θα αναλάβει πρωθυπουργός. Εγώ είπα και κάτι άλλο, ότι η παροχολογία υπάρχει από όλες τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, εδώ το 2015 που ο κ. Τσίπρας ήταν σίγουρο ότι θα γίνει πρωθυπουργός και έταξε τα πάντα στους πάντες. Τώρα που ξέρω ότι θα χάσει, δεν θα τάξει τα πάντα στους πάντες και δεν θα εφαρμόσει τίποτα, είναι κάτι το οποίο είναι εκ του περισσού να το συζητάμε. Δεύτερον, επειδή ο κόσμος ζει μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και 10 περίπου μέρες μετά την Ιθάκη δεν έχουμε δει καμία αλλαγή στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να πούμε, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνει στο μάτι, ότι ακόμα δεν έχει δοθεί το επίδομα για την οικοσυσκευή, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένη περιοχή. Πήγαμε τη Φόφη Γεννηματά πριν από λίγες μέρες. Η οποία ήταν και για πολύ σκληρή. Για τα παιδιά. Μίλησε για γυρολόγους, για ζήτητα. Για τα παιδιά τα οποία είναι στην τρίτη λυκείου, δεν λαμβάνεται μία πρόβλεψη και τα οποία έχουν χάσει περιουσίες, φίλους, συγγενείς και δεν έχει ληφθεί μια πρόβλεψη για να έχουν μια ευνοϊκότερη ρύθμιση εν ώψη της πολύ δύσκολης νέας τους χρονιάς. Και φυσικά υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντάει κανένας από την κυβέρνηση. Η συζήτηση για τη συντάξη η οποία γίνεται επειδή ο νόμος Κατρούγκαλου φέρνει αυτές τις μειώσεις. Δεν προβλεπόταν παλιότερα. Μιλάει για αναστολή, για ακύρωση. Διότι όταν η Φόφη Γεννηματά και η κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αλλαγής κατέθεσε την πρότασή μας πριν από 1,5 μήνα για ακύρωση της μείωσης των συντάξεων, ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι ήταν στο καφενείο της Βουλής και έλεγαν αυτά τα οποία ήθελαν να πούν από αυτά που μας έχουν συνηθίσει. Επομένως, χρειάζεται μια νέα στρατηγική. Σε αυτή τη στρατηγική δεν μπορεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Παπακώστα να βοηθήσουν τη χώρα να βγει από την κρίση. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν είναι πια δικομματική. Καλά, περιλαμβάνει και το Παπακώστα τώρα, κύριε Χριστίδη. Συγγνώμη, είναι τρικομματική η κυβέρνηση, κύριε Ρογκάκο. Και έχει και το κόμμα τη κυρία Παπακώστα. Και... Όχι. Έχει το κόμμα τη κυρία Παπακώστα το νέο. Και προτείνουμε να το ονομάσουμε Νέο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Προτείνουμε να το ονομάσουμε Νέο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για να είναι και το μόνο νέο το οποίο φέρνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Δηλαδή τα ανοίγματα είναι κακά, κύριε Χριστίδη, για να καταλάβουμε. Ποια ανοίγματα. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές ζητήσει από εσάς να συνεργαστείτε. Να σας πω, κύριε Ρογκάκο, και συμφωνήσατε σε πέντε πράγματα. Είναι άλλο, κακό, δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι άλλο να κάνεις μια προγραμματική συμφωνία και άλλο να πηγαίνεις και να βρίσκεις ό,τι είναι ξεχασμένο και στην αποθήκη τώρα, και να το κάνεις υπουργούς. Ξεχασμένο... Αυτοί οι οποίοι κρίθηκαν ως ανίκανοι έρχονται ξανά στην πρώτη θέση από τον κύριο Τσίπρα. Και να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή εμείς ξέρετε χθες είχαμε μια συζήτηση στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού με αφορμή τα 44 χρόνια του Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ξέρετε, έκανε διεύρυνση με τον Μανώλη Γλέζο και τον Γιώργιο Μαύρο. Υπήρχαν άλλοι πρωθυπουργοί που έκαναν άλλου είδους διευρύνσεις. Ο κύριος Τσίπρας έκανε διευρύνση με την κυρία Παπακώστα. Αυτό ο κόσμος. Καλά. Ελάτε και εσείς. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Όταν ψήφιζε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ τα μέτρα για τον νόμο Κατρούγκαλ που λέμε, όλα τα στελέχη της κυβέρνησης ούρλιαζαν. Θα πάρουμε το QE, θα πάρουμε ρυθμίσεις για το χρέος κλπ. Δεν πήραμε ποτέ το QE και το χάσαμε εξαιτίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Ένα αυτό. Δεύτερον, η μοναδική χώρα από όσες μπήκανε σε μνημόνια
και βγήκε και η οποία έχει αυστηρότατη εποπτεία και μέτρα μέχρι το 2022, είναι η Ελλάδα και το μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Παπαδήλου. Το εκπαιδευτικό σύστημα και η παιδεία συνολικά είναι ο καλύτερος και ενδεχομένως ο σοβαρότερος δρόμος για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η κρίση δημιούργησε τις ανισότητες και να αμβλύνουμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται και αυτή η κυβέρνηση τα ζητήματα της παιδείας είναι παλιός, είναι για άλλο κόσμο, για άλλη εποχή. Και το λέω αυτό διότι είναι μπροστά μας η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι περίπου 375 εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι το 2030 θα αλλάξουν επάγγελμα εξαιτίας του αυτοματισμού. Άρα χρειάζεται να δούμε κι εμείς ένα νέο σύστημα παιδείας μακριά από μικροαλλαγές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα. Ευχαριστούμε θερμά το διευθύντη.